Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 40χρονος άνδρας το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Όλα συνέβησαν στις 12 περίπου το μεσημέρι, όταν ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ievros.gr ήταν άστεγος, πλησίασε το ρομποτικό κάδο πολτοποίησης απορριμμάτων, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από το ιστορικό μουσείο της πόλης με σκοπό να ψάξει τα σκουπίδια. Δυστυχώς όμως, η πόρτα του ρομποτικού κάδου έκλεισε αυτόματα με αποτέλεσμα να τον κόψει στα δύο και το μισό του σώμα να βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στον κάδο. Αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν στο σημείο να βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς η κατάσταση του άνδρα ήταν πολύ σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης. Λίγα λεπτά αργότερα, το σώμα του άτυχου άνδρα ανασύρθηκε διαμελισμένο.